Σε δύο μέρες ανοίγει τις πύλες του το 50ο φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή στη Μυτιλίνη. Τα μέλη και οι φίλοι της ΚΝΕ και του ΚΚΕ δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις για να είναι το 50ο φεστιβάλ αντάξιο της ιστορικής του διαδρομής, να επιβεβαιώσει τον τίτλο του ως το πιο μεγάλο πολιτικό-πολιτιστικό γεγονός της χώρας. Απευθυνόμαστε επίσης στους παλιούς κνήτες και κνήτησες όλων των ηλικιών που δημιούργησαν, έχτισαν, έβαλαν το λιθαράκι τους στο μοναδικό θεσμό του φεστιβάλ, έζησαν τα καλύτερά τους χρόνια μέσα στις γραμμές της ΚΝΕ. Είναι κομμάτι της ιστορίας του φεστιβάλ και έχουν τη δική τους ξεχωριστή θέση στον εορτασμό των 50 χρόνων. Τους καλούμε να ενισχύσουν το φεστιβάλ με κάθε τρόπο, να συμμετάσχουν μαζικά στις εκδηλώσεις του, να συμβάλλουν στην προσπάθεια της ΚΝΕ να συλλέξει αρχαιακό υλικό από τα φεστιβάλ στη Μυτιλίνη, να συμπορευτούν με το ΚΚΕ στο δρόμο του αγώνα για να γεννούν τα σκοτάδια λάμψη. Είμαστε περήφανοι γιατί το φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή συμπληρώνει μισό αιώνα ιστορίας, παραμένοντας πάντα νέο και ανατρεπτικό. 50 χρόνια προσφορά στη δημιουργία, στην τέχνη, στον πολιτισμό. Από τις σκηνές του φεστιβάλ πέρασαν γίγαντες του πολιτισμού, καλλιτέχνες που εμπνεύστηκαν από τους ανθρώπους του Μόχθου και τους τίμησαν με το έργο τους. 50 χρόνια συμβολή στη διάδοση των επαναστατικών ιδεών, του επιστημονικού κομμουνισμού, της πάλης για την κοινωνική απελευθέρωση, για τον σοσιαλισμό. 50 χρόνια διεθνιστικής αλληλεγγύης και κοινής πάλης με τους λαούς που αγωνίζονται. 50 χρόνια στο φεστιβάλ δίνεται το πρώτο αγωνιστικό ραντεβού της χρονιάς για τους μαθητές, φοιτητές και σπουδαστές, το ένασμα μεγάλων αγώνων. 50 χρόνια υπεράσπισης και διεκδίκησης ελεύθερων χώρων, δωρεάν πρόσβασης στον πολιτισμό και στον αθλητισμό. 50 χρόνια το φεστιβάλ είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας που θέλουμε και ονειρευόμαστε. Την κοινωνία της ειρήνης, της αλληλεγγύης, της πραγματικής ελευθερίας, της κατάργησης της εκμετάλλευσης, του πολιτισμού και της γνώσης, της δουλειάς και της χαράς. Το φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Οδηγητή είναι συνυφασμένο με την πορεία της ΚΝΕ και του χαρακτήρα της ως νεολαία του ΚΚΕ. Το φεστιβάλ άντεξε και συνεχίζει κόντρα στο ρεύμα και τα σκαμπανεβάσματα της ιστορίας, γιατί άντεξε και δυναμώνει το ΚΚΕ. Το φεστιβάλ μιλάει στην καρδιά και στο μυαλό της νεολαίας. Φτιάχνεται με το μεράκι, την ανιδιοτέλεια και την εθελοντική προσφορά των μελών και των φίλων του ΚΚΕ και της ΚΝΕ. Με σχέδιο, συλλογικότητα και ομαδική δουλειά. Είμαστε αισιόδοξοι ότι το 50ο φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Οδηγητή μπορεί να είναι ακόμα πιο όμορφο, πιο μαζικό, πρωτότυπο και ανατρεπτικό. Η θερμή ανταπόκριση του κόσμου σε όλο το νησί, το αναβαθμισμένο πρόγραμμά του, η συμμετοχή περισσότερων καλλιτεχνών είναι ενθαρρυντικά στοιχεία. Απευθυνόμαστε στους εκατοντάδες νέους και νέες όλων των ηλικιών που συναντηθήκαμε αυτή τη χρονιά στους αγώνες και σε μεγάλες πολιτικές αναμετρήσεις. Απευθυνόμαστε σε όλες και όλους που συναντάμε καθημερινά και μεγαλώνει το ενδιαφέρον για τις θέσεις του κόμματος, ο προβληματισμός για το πού πάνε τα πράγματα. Απευθυνόμαστε σε όσους παλέψαμε πλάι-πλάι στις απεργίες, στους χώρους δουλειάς, στα μπλόκα της αγροτιάς, στις κινητοποιήσεις των φοιτητών, στις κινητοποιήσεις των μαθητών, στα συλλαλητήρια ενάντια στη συγκάλυψη του εγκλήματος των τεμπών, στους αγώνες για την υγεία στο νησί. Καλούμε στο φεστιβάλ όσους θέλουν να εκφράσουν την αντίθεσή τους στην πολεμική εμπλοκή της χώρας σε δύο πολέμους, στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή. Την καταδίκη μας στα πολεμοκάπηλα σχέδια των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, με κίνδυνο γενίκευσης των συγκρούσεων και τους λαούς να πληρώνουν με τον ιδρώτα και το αίμα τους για τους ανταγωνισμούς των υπεριαλιστών. Να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στον ηρωικό λαό της Παλαιστίνης που σφαγιάζεται από το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ με τις πλάτες των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κομμάτων του στην Ελλάδα. Να συναντηθούμε τις μέρες του φεστιβάλ με όσες και όσους δεν βολεύονται με λιγότερο ουρανό. Ανησυχούν, προβληματίζονται, αμφισβητούν το σύστημα που μας καταδικάζει σε μισή ζωή, με ωράριο λάστιχο, μισθό χαρτζιλίκι, στο σχολείο των ταξικών φραγμών, των πολλαπλών εξετάσεων, στο Πανεπιστήμιο ΑΕ και τα πτυχία χωρίς αξία, την πανάκριβη στέγη για το μήνα που δεν βγαίνει. Μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Το μέλλον μας είναι ο σοσιαλισμός, όπως λέει και το σύνθημά μας.
Είμαστε αισιόδοξοι πως το κόκκινο νησί, το πάρκο της Αγίας Ειρήνης, θα ξαναζωντανέψει. Θα συναντηθεί η ελπίδα, η δημιουργία και ο αγώνας με πλούσιο πρόγραμμα, συναυλίες, συζητήσεις, εκθέσεις και στέκια. Το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων. Οι εκδηλώσεις αρχίζουν στις 6.30 ώρα και τις 2 μέρες του φεστιβάλ. Παρασκευή 6 Σεπτέμβρη. Πολιτική συγκέντρωση με ομιλητή τον Ζήση Λιμπερίδη, μέλος της Γραμματείας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Συναυλία έντεχνο ροκ με τους Παναγιώτη Καραγιάννη, Ιωάννη Παπλωματά and the Band. Μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στο σύγχρονο κοινωνικοπολιτικό τραγούδι. Επιμέλεια ενορχήστρωση Θήμιος Παπαδόπουλος. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά οι Σπύρος Γραμμένος, Αλέξανδρος Δάικος, Βιολέτα Ίκαρη, Μιχάλης και Παντελής Καλογεράκης, Πολυξέν Καράκογλου, Δημήτρης Μητσοτάκης, Μιρέλα Πάχου. Σάββατο 7 Σεπτέμβρη. Στις 7.30 βιβλιοπαρουσίαση συζήτηση από τον Εργατικό Αστέρα έως την Πανεργατική, το κίνημα του εργατικού αθλητισμού και άλλες ιστορίες αθλητικής αντίστασης. Ομιλητής Νάσος Μπράτσος, δημοσιογράφος, συγγραφέας, μέλος της ΕΣΥΕΑ. Στο χώρο της σύγχρονης εποχής θα λειτουργήσει εργαστήρι λογοτεχνικής γραφής, είδη και τεχνικές γραφής, νουάρ, sci-fi, άνιμα κτλ. Μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στο ρεμπέτικο. Αστικό μεσοπολεμικό τραγούδι με τους Γιάννα Μαϊστρέλη, Αλέκο Καφούνη, Αντώνη Μιλωνά, Σεϊτανίδου Μαρία. Το όχι του ρεμπέτικου με τους Γιώτα Μιχαλέλη, Γιώργο Σταυρακέλη, Ισίδωρο Παπαγεωργίου, Μυρσίνη Κουτσκουδή Βουρλή. Αιγαίο, μια θάλασσα γεμάτη μουσικές με το συγκρότημα του Κώστα Καλδέλη μαζί του Αντώνης Κονσολάκης, Αντώνης Μιλωνάς, Ορφέας Βουγιούκας, Στρατής Καζαντζής. Στο φεστιβάλ θα λειτουργούν εκθέσεις, χώρος του κόκκινου αερόστατους για τους μικρούς φίλους της ΚΝΕ με πλούσια δραστηριότητα, βιβλιοπωλείο της σύγχρονης εποχής, χώρος του λογοτεχνικού περιοδικού Βόρεια-Βορειοανατολικά, χώρο της ΠΕΑΕΑ ΔΟΣΟΕ. Είμαστε σίγουροι ότι τα πιο όμορφα φεστιβάλ, όπως και τις πιο όμορφες μέρες μας, δεν τα έχουμε ζήσει ακόμα.